Ναι, Μιχάλη, τι γίνεται, καλησπέρα. Καλησπέρα σας. Καλώς τον κύριο Τσόχο. Πόσο είστε, κύριε Τσόχο? Κάπου σας ακούω, βραδιασμένο Τσόχο. Την άρπαξα κάπου. Όπα. Τουλάχιστον όσο τα τεστ λένε ότι δεν έχω COVID, κάπου δεν έχω αρπάξει, λίγο συνάχη, λίγο βράχνιασμα, λίγο βήχας, λίγο απ' όλα. Μετά τον Καντουρί και εσύ. Μετά τον Καντουρί και εγώ. Ιώσεις πολλές. Παντού. Ναι, ναι. Προσοχή. Εκτός από το βασιλιά που είναι με την κορώνα στο κεφάλι, έχει κι άλλες που έχουν ζηλέψει και βγήκανε στη γύρα τις τελευταίες μέρες, το τελευταίο διάστημα. Αυτό καταλαβαίνω. Αυτό μου λένε και οι ειδικοί, βέβαια. Ναι, αλήθεια είναι, μωρέ. Κυκλοφορούν και πολύ στα σχολεία. Και μας περιτριγυρίζουν. Τέλειο. Τι κάνετε? Λοιπόν, μια χαρά είμαστε. Κάναμε ένα φρεσκάρισμα το τι... Πώς το λένε, στο πρώτο ημίωρο της εκπομπής, τι έχει, τι δεν έχει. Πιάσαμε από τις βενζίνες μέχρι, ξέρω εγώ, την ίωση του Καντουρί. Οπότε, πιάσαμε και λίγο τσόλο χθες το βράδυ και επιτέλους, ας πούμε, και η Manchester τελείωσε από την κορυφαία συλλογική διοργάνωση και πάλι καλά τι να επιτέλους. Λέει, έφτασε μέχρι εδώ. Την βλέπαμε, ανεκαθήκαμε να τη δούμε χθες το βράδυ να αγωνίζεται. Λοιπόν, για τον Άγιαξ ήταν λίγο η στεναχώρια, αλλά τέλος πάντων να ξεκινήσουμε με αυτά τα παιχνίδια, με ποδόσφαιρο, με μπάλα που λέμε σε αυτές τις περιπτώσεις. Ήσουνα και στο live εσύ. Για πες μας έτσι δύο κουβέντες για τα δύο παιχνιδάκια, τα χθεσινά βραδινά. Νομίζω πολύ λογικά συνέβη ότι συνέβη στο Old Trafford. Μάλιστα, το United ήταν κατώτερη των περιστάσεων. Νομίζω ότι ήταν κατώτερη των περιστάσεων και στα δύο μάτς. Θυμίζω και στο πρώτο. Ισοφάρισε λίγο πριν το φινάρε του παιχνιδιού σε 1-1 και με βάση την εικόνα του μάτς δεν της έπρεπε να φύγει με ισοπαλία από το Μετροπολιτάνο, ήταν καλύτερη η Ατλέτικο. Και χθες είχε μια επί της ουσίας ανούσια υπεροχή και είχε και μια σειρά από αλλοπρόσαλες αποφάσεις του προπονητή της που της έκαναν την ζωή ακόμα πιο δύσκολη. Και η Ατλέτικο σε αυτά τα δύο μάτς, κόντρα σε ό,τι κάνει στο πρωτάθλημα, εμφάνισε την εκδοχή της Ατλέτικο του Τσόλο Σιμεώνε των προηγούμενων ετών που έκανε εντυπωσιακές πορείες στο Champions League φτάνοντας σε τελικούς της διοργάνωσης. Μια πολύ καλή ανασταλτική λειτουργία, μια πάρα πολύ καλή πίεση στην μπάλα, μια πολύ καλή ανάπτυξη, γρήγορη μετάβαση από την άμυνα στην επίθεση με 3-4 πάσεις και σε 6-7 δευτερόλεπτα χρόνο. Με αποτέλεσμα όλο αυτό να δυσκολέψει πάρα πολύ τη Manchester United, να την αποσυντονίσει. Έτσι κι αλλιώς δεν είναι και σε καλή ψυχολογία, για την ακριβή είναι στα πρόθυρα νευρικής κρίσης, με όλα αυτά που έχουν προκύψει και τις τεταμένες σχέσεις αρκετών ποδοσφαιριστών με τον προσωρινό προπονητή. Και μοιραία, ήρθε το μοιραίο για αυτήν, που είναι μία ακόμη τρανταχτή αποτυχία, έκτη συνεχόμενη σεζόν χωρίς τρόπαιο. Γενικώς από όταν σταμάτησε ο Σερ Άλεξ δεν το έχουν βρει ποτέ. Σταμάτησε τον μπλοκάκι. Ναι. Και δεν το έχουν βρει ποτέ κυρίως με ευθύνη της διοίκησής της. Διότι χρήματα έχουν ξοδευτεί. Πάρα πολλά χρήματα. Δεν είναι ότι συνέβη στη Manchester United κάτι άλλο που την κρατάει πίσω σε σχέση με την οικονομία της. Ούτε η οικονομία της ήταν προβληματική ποτέ. Ούτε οι ακριβές μεταγραφές έλειψαν ποτέ. Ούτε ο COVID την επηρέασε όπως επηρέασε άλλες ομάδες. Όλο αυτό το διάστημα που έχει σταματήσει την προπονητική ο Σερ Άλεξ, Manchester United είναι σίγουρα μέσα στις 2-3 ομάδες της Ευρώπης που έχουν εξοδέψει τα περισσότερα χρήματα. Άρα δεν είναι αυτό το πρόβλημα. Το πρόβλημα για την ακρίβεια είναι ότι από τότε που έφυγε ο Σερ Άλεξ, η Manchester United μοιάζει να πηγαίνει σε αποτυχημένες επιλογές προπονητών. Γιατί στην πραγματικότητα ποτέ δεν διάλεξε έναν top προπονητή όλα αυτά τα χρόνια. Από το πρώτο πείραμα του Μόες που, επί της ουσίας λες καλά έκανε και το πήρε εκείνο, γιατί ήταν η εισήγηση του Σερ Άλεξ. Και όταν ο Σερ Άλεξ σου λέει πάρε αυτόν τώρα που φεύγω εγώ, το κάνεις. Δεν έχει πολλά περιθώρια να πεις όχι. Από εκείνο το σημείο όμως μέχρι τον Ράντνικ έχουν περάσει πολλές κακές επιλογές.
επιλογές που έτσι κι αλλιώς ήταν αμφιλεγόμενες ακόμα και όταν τις έκανε. Δεν είναι ότι ήταν επιλογές που όταν τις έκανε έλεγες πω πολύ ωραία, μπράβο και τελικά δεν βγήκαν. Ήταν επιλογές που όταν άκουγες ότι τις έκανε αναρωτιόσουν γιατί. Δεν λειτουργήσε καμία από όλες αυτές, ούτε το Μουρίνιο, του οποίου η επιλογή έγινε προφανέστατα στην εποχή που ήταν στα κάτω του, που το ποδόσφαιρο, το ίδιο το ποδόσφαιρο στην Αγγλία είχε αρχίσει να φαίνεται ότι τον ξεπερνά. Εντάξει, τώρα ας μην συζητήσουμε για τις υπόλοιπες. Προφανέστατα ήταν στοίχημα ο Σόλσκερ, το οποίο οι πιθανότητες να βγει δεν ήταν πολλές και παρά το γεγονός ότι έμεινε μεγάλο χρονικό διάστημα μονίμως ήταν σε αμφισβήτηση. Και μονίμως υπήρχε η φράση «Η City έχει τον Pep, η Liverpool έχει τον Klopp και εμείς έχουμε τον Solskjaer». Και μετά πήγαμε σε αυτήν εδώ την επιλογή που και αυτή είναι ακατανόητη, υπό την έννοια ότι δεν ήταν ένας προπονητής που ανέλαβε για ένα μήνα να τελειώσει τη χρονιά. Ήταν ένας προπονητής που ανέλαβε και ενώ όλη η σεζόν, όλη η χρονιά ήταν μπροστά και δεν ήταν μικρά τα πράγματα που διεκδικούσε η Manchester United μέσα στη σεζόν ώστε να πεις «Εντάξει, η χρονιά ήταν χαμένη». Όποιον και να έπαιρνε δεν αλλάζει, δεν είναι καθόλου χαμένοι, δεν είναι για την Manchester United, δεν είναι σε αυτό το επίπεδο τα τελευταία χρόνια ή πρωτάθλημα ή τίποτα. Υπήρχε να διεκδικήσει Champions League, υπήρχε να διεκδικήσει εγχώριους τίτλους, κύπελο, το οποίο αποκλείστηκε από τη Middlesbrough με αυτόν τον προπονητή, και υπήρχε κυρίως να διεκδικήσει και υπάρχει ακόμα τετράδα στην βαθμολογία για να μπορέσει να παίξει και τον χρόνο Champions League, στην οποία και αυτή την στιγμή που μιλάμε είναι εκτός τετράδας, εκτός του επόμενου Champions League. Αν ολοκληρωθεί η σεζόν με όλα όσα έχουν συμβεί στη Manchester United και τη βρει και εκτός του επόμενου Champions League, το καλοκαίρι της θα είναι πολύ δύσκολο και η δουλειά του επόμενου προπονητή, όποιος και αν είναι, επίσης θα είναι πάρα πολύ, πάρα πολύ δύσκολη. Τώρα για την Ατλέτικο, από τη στιγμή που το έκανε αυτό, ποτέ δεν ξέρεις μέχρι που μπορεί να φτάσει. Είναι μια ομάδα που στη μία βραδιά τον έχει πάντα το χαρακτήρα. Σε κανέναν δεν αρέσει το ποδόσφαιρό της. Δεν είναι εγωιτευτικό, αλλά είναι πολύ αποτελεσματικό και πολύ μπρουτάλ. Και υπάρχουν, μάλλον κακώς υπάρχει σε κανέναν δεν αρέσει. Υπάρχουν πολλοί που αυτό το μπρουτάλ ποδόσφαιρο της γίνει. Το θέμα είναι ότι την είχε χάσει αυτή την ταυτότητα τα τελευταία χρόνια η Ατλέτικο και γι' αυτό δεν είχε επιτυχία στην Ευρώπη. Τον είχε χάσει αυτό το χαρακτήρα. Σε αυτά τα δύο μάτς με την Manchester United είδαμε την Ατλέτικο της εποχής προπενταετίας του Τσόλο και μάλιστα την είδαμε και με ποιοτικότερο ρόστερ που και αυτό έχει τη σημασία του. Και μάλιστα είδαμε να κάνει αυτή την πρόκληση με πάρα πολλές απουσίες χθες που επίσης και αυτό έχει τη σημασία του. Οπότε τώρα είναι ένα κακό σπυρί για όλους και ποτέ δεν ξέρεις με τέτοιου είδους εμφανίσεις που μπορεί να φτάσει. Έτσι. Στο άλλο παιχνίδι, Μιχάλη. Στο άλλο παιχνίδι νομίζω ότι ο Άγιαξ πλήρωσε το ότι είναι σε πολύ κακό φεγγάρι. Μπορεί στη βαθμολογία να μην φαίνεται αυτό, αλλά αν έβλεπες τις ερωτήσεις των Ολλανδών δημοσιογράφων στον The Hague παραμονή του αγώνα με την Μπενφίκα, ήταν ερωτήσεις δημοσιογράφων προς έναν πολιτή που η ομάδα του δεν είναι καθόλου καλά. Μπορεί ο ίδιος να απαντούσε, μα τι είναι αυτά που λέτε, εμείς αποκλείσαμε την Αλκμαρ, συνεχίζουμε στο κύπελο. Παίρνουμε συνεχόμενες νίκες στο πρωτάθλημα, είμαστε πρώτοι. Έχουμε πάρει ένα πάρα πολύ καλό αποτέλεσμα στο πρώτο μάτς της Λισαβόνα, 2-2, είμαστε φαβοροί για την πρόκληση. Πού ακριβώς βλέπετε το πρόβλημα. Αλλά οι Ολλανδοί δημοσιογράφοι και γενικά όποιος έβλεπε τον Άγιαξ, έβλεπε το πρόβλημα. Μπορεί να έχει τρεις νίκες στα τελευταία τρία μάτς του πρωταθλήματος, αλλά και στα τρία δέχτηκε στο κάθε ένα από δύο γκολ. Σύνολο 6, 6 είχε δεχτεί στα προηγούμενα 23. Ο Άγιαξ, οι αντίπαλοι ήταν η Go Ahead Eagles, η Καμπούρ και η Van Wijk, που τους έβαλαν από δύο γκολ κάθε μία, δηλαδή τρεις πάρα πολύ μέτρες ομάδες του Ολλανδικού πρωταθλήματος. Τις δύο από τις τρεις τις κέρδισε 3-2 στα χασομέρια. Δύο γκολ δέχτηκε και στη Λισαβόνα από την Μπενφίκα. Και γενικά, σε σχέση με το πρώτο μισό της σεζόν, όπου κένταγε στο γήπεδο, η εικόνα της ήταν πολύ προβληματική. Αυτό τον τεφορμάρισμα έρθε τη λάθος στιγμή, τους άγχωσε πολύ χθες, η Μπενφίκα το κατάλαβε, έστησε το πούλμαν που λέμε σε αυτές τις περιπτώσεις και έπαιξε μόνο γι' αυτό. Η αλλαγή του κανονισμού έπαιξε πολύ το ρόλο της, που δεν μετράει πια το εκτός έδρας γκολ, έπαιξε πολύ το ρόλο της σε αυτό το μάτς. Η Μπενφίκα ήταν απενοχοποιημένη να πάει να παίξει
με 11 παίκτες πίσω από την μπάλα, αφού το 2-2 στο πρώτο μάτς δεν έδινε κανένα πλεονέκτημα στον Άγιαξ. Θυμίζω πέρυσι με 2-2 στο πρώτο μάτς την Μπενφίκα, ο μόνος τρόπος για να περάσει ήταν να νικήσει και μπορεί να νικήσει στην κανονική διάρκεια, αλλά δεν έπαιξε για να νικήσει, έπαιξε για να σταματήσει τον Άγιαξ. Ναι. Υπό άλλες συνθήκες δεν θα μπορούσε να μείνει πάνω στο 0-0 και να αμήνεται, και αν μας κάτσει κάτι έχει καλός, θα έπρεπε να βγει να παίξει, να κερδίσει για να περάσει. Ο Άγιαξ δεν είχε καθόλου φαντασία στο παιχνίδι του για να σπάσει αυτό το αμυντικό τείχος. Είχε μονίμως την μπάλα στα πόδια, έχει πάρα πολλές τελικές, αλλά αν ψάξει να δεις κανείς ευκαιρίες, δεν θα τις βρεις, δεν υπάρχουν. Και σε αυτές τις περιπτώσεις, όταν η πίεση και ο εκνευρισμός από αυτό που έχει μονίμως την μπάλα στα πόδια, αλλά δεν μπορεί να δημιουργήσει καταστάσεις, μεγαλώνει, έρχεται μια στιγμένη μπάλα, ένα λάθος στον τερματοφύλακα και πας σπίτι. Τόσο απλά. Η Μπενφίκα δεν είναι υπέρβαση των υπερβάσεων για αυτή την Μπενφίκα που είναι εδώ, και δεν μπορώ να φανταστώ, όποια και αν είναι η επόμενη κλήρωση και ο επόμενος αντιπαλός της, ότι μπορεί να πάει παρακάτω. Αυτό ήταν το ταβάνι. Ναι, και απόψε βλέπω έχει Γιουβέντους Βιγιαρεάλ και Λίλ Τσέλσι. Εντάξει, στεναχωρημένα τα παιχνίδια και τα δύο, τι βλέπω. Η Τσέλσι με τι πήγε τελικά? Τώρα το Λίλ Τσέλσι δύσκολα μπορείς να φανταστείς ένα 2-0 του πρώτου μάτσου, οποιοδήποτε ρεμουντάδα που λένε οι Ισπανοί. Το άλλο, η Βιγιαρεάλ είναι μια καλή ομάδα. Δεν είναι τόσο εύκολο όσο φαντάζεται κανείς για τη Γιουβέντους. Προφανώς είναι το φαβορί, αλλά ούτε βέβαιο είμαι ότι θα τα καταφέρει, αν και έχει βελτιώσει πολύ την εικόνα της στο τελευταίο διάστημα η Γιουβέντους. Είναι το πρώτο διάστημα της σεζόν που είναι καλή η Γιουβέντους. Ναι. Αλλά ούτε βέβαιο είμαι ότι θα τα καταφέρει, και είμαι σχεδόν βέβαιος ότι ακόμα και αν τα καταφέρει θα της το έχει βγάλει το λάδι η Βιγιαρεάλ. Έτσι είναι. Λοιπόν, χθες το ξέχασα, αλλά σήμερα θέλω ένα σχόλιο από σένα για τον Γκριχόβιακ, αυτό το παίχτη που πήρε η ΑΕΚ, που δεν το πιστεύουν ακόμα αρκετοί πολλοί. Ναι, όντως. Πεκταράς. Πεκταράς, ναι, οκ. Okay. Και αν είναι, δηλαδή έχεις μάθει και εσύ ότι το νούμερο, δεν ακούω ένα νούμερο γύρω στα 700 ότι έδωσε η ΑΕΚ μέχρι το τέλος της σεζόν, υπάρχει περίπτωση να έχει δοθεί τέτοιο νούμερο, Μιχάλη, για αυτόν τον παίχτη? Εγώ έμαθα περίπου 500 χιλιάρικα, αλλά να σου πω την αλήθεια, δεν έχει αυτό πολύ μεγάλη σημασία, είτε τώρα είναι 500 είτε είναι 700. Το ζήτημα είναι ότι αυτός ο παίχτης παίρνει 3 εκατομμύρια ευρώ το χρόνο, σχεδόν 3, βάσει συμβολέου. Έχει άλλα 2 χρόνια συμβολέου με την Κρασνοντάρ. Συνεπώς, αν η ΑΕΚ θελήσει να τον κρατήσει και μετά, και εφόσον η Κρασνοντάρ έχει την διάθεση να τον δώσει, ή τέλος πάντων είναι αναγκασμένη να τον δώσει, γιατί θα ισχύουν και μετά το καλοκαίρι τα υπάρχοντα μέτρα, γιατί μπορεί να πάψουν να ισχύουν, να έχει τελειώσει ο πόλεμος, οπότε να πρέπει να διαπραγματευτείς μαζί της για αγορά του ποδοσφαιριστή. Mm-hmm. Εφόσον τέλος πάντων η Κρασνοντάρ θέλει να τον δώσει ή είναι υποχρεωμένη να τον δώσει, θα πρέπει να βρει έναν τρόπο να πληρώσει 3 εκατομμύρια ευρώ το χρόνο που παίρνει αυτό το παιδί. Αυτό είναι το πιο δύσκολο από όλα. Όπως δεν μου λες, Μιχάλη, παιδί, βάλτε μου λίγο στον αγωνιστικό χώρο αυτό να πούτε. Δηλαδή, λένε ότι την Κυριακή θα παίξει κιόλας κόντρα στον ΠΑΟΚ, στο Ολυμπιακό στάδιο, αλλά πού τον. Κάποιος που δεν τον ξέρει, ας πούμε, τον παίχτη αυτόν, επειδή έχει διαβάσει και ακούσει τόσα τις τελευταίες ημέρες, τι θέση παίζει, πώς θα τον δούμε δηλαδή μέσα στον αγωνιστικό χώρο? Έγραψε ένας φίλος μου στο Ελληνικό, ο Τρεις Ομίλιος, την εξής μεγάλη φράση του Στίβια Τζόγλου. Ο Στίβια Τζόγλου, όταν είχε έρθει ο Ρόι Τάρπλεϊ, τον είχαν ρωτήσει που παίζει, και είπε ο Ρόι Τάρπλεϊ είναι σαν την αρκούδα. Όπως η αρκούδα στο δάσος τα κάνει όπου θέλει, έτσι και ο Τάρπλεϊ στο παρκέ παίζει όπου θέλει. Στην πραγματικότητα είναι ένα εξάρι, αλλά μπορείς άνετα να τον δεις και στο 8, μπορείς άνετα να τον δεις και στο 10, διότι έχει πάρα πολύ καλή ποιότητα στις επαφές του με την μπάλα, έχει πολύ καλή τεχνική κατάρτιση και βλέπει γήπεδο. Το μεγαλύτερο πλεονέκτημα αυτού του παιδιού, κατά την άποψή μου, είναι το πόσο ηγέτης είναι, ο χαρακτήρας του, η νοοτροπία του, τα αθλητικά του προσόντα και τα ποδοσφαιρικά του προσόντα. Δεν λέω ότι δεν είναι υψηλού επίπεδου, αλλά μπορείς να τα συναντήσεις σε αρκετούς ποδοσφαιριστές.
δεν είναι εξωπραγματικά, δεν είναι αυτά που κάνουν τη διαφορά. Με τη διαφορά που αυτός ξέρει πώς να τα εκμεταλλεύεται στο έπακρο. Ένας παίχτης που τα προσόντα του, ξέρω εγώ, λένε ότι είναι του 7,5 και παίζει μονίμως για 8. Γιατί έχει φοβερή νοοτροπία, έχει φοβερά ηγετικά χαρακτηριστικά. Σε όποια ομάδα πηγαίνει, πολύ σύντομα θέλουν να τον κάνουν αρχηγό. Είναι αρχηγός της Εθνικής Πολωνίας. Είναι, ρε παιδί μου, πολύ ηγετική φυσιογνωμία. Πολύ, πολύ. Τώρα τι μπορεί να κάνει μέσα στο γήπεδο, σίγουρα στα χαφ της ΑΕΚ θα μοιάζει σαν τη μηγάμε στο γάλα. Η διαφορά είναι βέβαια ότι έχει να παίξει ποδόσφαιρο από τις αρχές Δεκέμβρη. Νομίζω 5 ή 7, δεν θυμάμαι. Τόσο αν 7 είναι αρχές Δεκέμβρη. Έχει να παίξει τόσο, έχει καιρό. Ναι, βέβαια, γιατί υπήρχε καταρχάς και πέραν όλων των άλλων και είχε δει διακοπή στο πρωτάθλημα Ρωσίας. Ναι. Συνεπώς, ένα παιδί που έχει να παίξει Δεκέμβρη, Γενάρη, Φλεβάρη, 3,5 μήνες ποδόσφαιρο σε επίπεδο αγώνων, χωρίς να είναι τραυματίας, προφανές θα τα έκανε προετοιμασία κανονικά, αλλά έχει να παίξει 3,5 μήνες ποδόσφαιρο και έρχεται στην Ελλάδα για να παίξει 9 μάτς και βλέπουμε, μπορεί και να μην προλάβουμε να καταλάβουμε. Ο ίδιος σωστά λέει, δεν θα λέει και κάτι διαφορετικό, ότι είμαι έτοιμος να παίξει από την Κυριακή, προφανέστατα, γιατί ετοιμαζόταν για να παίξει από την περασμένη Κυριακή που ξεκίνησε ξανά το ρωσικό πρωτάθλημα. Αλλά η απουσία αγώνων είναι δεδομένη και του λείπει και θα χρειαστεί ένας χρόνος να βγάλει ρυθμό. Τώρα, όσον αφορά την ποιότητά του σε σχέση με τα υπόλοιπα χαφ της ΑΕΚ, ξαναλέω, θα ξεχωρίζει σαν τη μήγα στο γάλα. Αν η ΑΕΚ μπορεί να τον κρατήσει και εδώ το καλοκαίρι, καταρχάς πέρα από τα οικονομικά δεδομένα δεν μπορεί να το ξέρει κανείς. Σε τέτοιες περιπτώσεις μπορεί να έρθει εδώ και να λατρέψει την Ελλάδα τον ήλιο και να μην τι έκανα τόσα χρόνια στη Ρωσία. Ναι, εδώ δεν πάω πουθενά. Εκεί ποτέ, μπορεί να έρθει εδώ ήλιο και να πει, εντάξει, οκ, okay, ήρθα για να αντί να ξεχειμονιάσω, ξέρω εγώ, να καλοκαιριάσω, γιατί χρειαζόμουν τα μάτς προκειμένου να είμαι σε full φόρμα για την προσπάθεια που θα κάνει η Εθνική Πολωνία να πάει στο Μουντιάλ, που θα παίξει αγώνες και άρα ήθελα να είχα τα παιχνίδια στα πόδια μου. Το έζησα, τώρα επιστρέφω στην Ρωσία το καλοκαίρι ή αν δεν επιστρέψω στην Ρωσία ψάχνω ένα υψηλό επίπεδο πρωτάθλημα για να συνεχίσω την καριέρα μου και όχι το ελληνικό, οπότε να μην βάλει καν και ο ίδιος την κουβέντα. Όλο αυτό είναι βλέποντας και κάνοντας. Επίσης έχει άλλους δύο παίκτες που απασχόλησαν τον ΠΑΟΚ το προηγούμενο διάστημα. Τώρα δεν βλέπω το τελευταίο, τις τελευταίες μέρες δεν βλέπω ΠΑΟΚ στο κάδρο, βλέπω μόνο Ολυμπιακό, ένα ο Καμπελά και ο Κλάισον. Και αυτοί οι παίκτες από εκεί και αυτοί οι παίκτες που μπορεί να έρθουν στην Ελλάδα. Και ο ένας και ο άλλος. Ναι, ο Καμπελά έκανε και δηλώσεις σήμερα στην ΕΚΙΠ. Άρα είναι δεδομένο ότι είναι σε διαπραγματεύσεις με τον Ολυμπιακό. Ειδικά για τον Κλάισον, δηλαδή ο ΠΑΟΚ έλεγαν πληροφορίες ότι συζητούσε πολύ, πολύ ζεστά μαζί του, ας πούμε. Και τελευταία στιγμή, ναι, δηλαδή είχε φτάσει σε ένα επίπεδο συμφωνίας, ας πούμε, δεν ήρθε τελικά. Ναι, και είναι και μια πιο προσιτή οικονομικά περίπτωση ο Κλάισον σε σχέση με τον Καμπελά. Ο Καμπελά είπε ότι συζητάει με τον Ολυμπιακό. Η αλήθεια είναι ότι ο Ολυμπιακός έχει ένα σημαντικό πλεονέκτημα σε αυτή την ιστορία, ότι ο Εμβιλά είναι πολύ φίλος με τον Καμπελά. Έχουν συνυπάρξει άλλωστε και στη Σεντετιέν. Το πρόβλημα είναι ότι τον Καμπελά τον θέλουν αρκετοί. Και το δεύτερο πρόβλημα για τον Ολυμπιακό είναι ότι ο Καμπελά δεν αυτός φέρεται. Αυτός τι θέση παίζει, Μιχάλη? Τι θέση παίζει, με ρώτησες? Ναι, ναι, ναι. Κατά βάση 10. Όμως αρκετές φορές τον έχουν χρησιμοποιήσει και στα φτερά ως εξτρέμ. Είναι ένα ερώτημα τώρα ο Ολυμπιακός, ξέρεις τι ακριβώς θα κάνει τον Καμπελά. Γιατί το λέω γιατί εκεί παίζει ο Αγκιμπού Καμαρά στο 10. Και επίσης το λέω γιατί επιστρέφει ο Φορτούνης. Και άρα για τη νέα σεζόν ο Φορτούνης, αν όλα έχουν πάει καλά, θα είναι διαθέσιμος και σε φουλ ρυθμό. Και είναι ένα ερώτημα ο Ολυμπιακός γιατί πηγαίνει προς αυτή την κατεύθυνση. Γιατί πιστεύει ότι θα μπορεί να τον βάζει στα άκρα ως εξτρέμ και θα κάνει μια χαρά τη δουλειά και εκεί. Ξαναλέω, έχει παίξει αρκετά μάτσα ως εξτρέμ, αλλά η καλή του θέση είναι πίσω από το φορ. Το κάνει γιατί πιστεύει ότι το καλοκαίρι θα έρθουν προτάσεις για τον Αγκιμπού Καμαρά, συνεπώς δεν θα μπορέσει να τον κρατήσει ή τέλος πάντων θα είναι τέτοιες προτάσεις που δεν θα θέλει να πει όχι, θα θέλει να πάρει τα χρήματα που θα είναι αρκετά.
Δεν μπορεί να το πει κανείς με βεβαιότητα, αλλά από τη στιγμή που ο Καμπελά λέει ότι έχει πρόταση στα χέρια του, τη συζητάει, τον ενδιαφέρει για αυτή η προοπτική, αλλά δεν έχει αποφασίσει ακόμα. Παραμένει ο Ολυμπιακός, έχει κάνει μια πρόταση που την εξετάζει. Θυμίζω ότι αυτό το παιδί θέλει, ή τουλάχιστον έτσι είπε στην Ετιέν, το μόνο δεδομένο που έχουμε είναι αυτό, 2 εκατομμύρια ευρώ το χρόνο. Και δεν θέλει συμβόλαιο ενός έτους, θέλει τουλάχιστον διαιτές. Η Ετιέν δεν μπορούσε να το δώσει το συμβόλαιο. Δεν ξέρω αν ο Ολυμπιακός έχει φτάσει σε αυτά τα ύψη. Και δεν ξέρουμε και ποια θα εμφανιστούν, γιατί για αυτόν τον ποδοσφαιριστή υπάρχουν και άλλες ευρωπαϊκές ομάδες και υπάρχουν και αρκετές από την Αραβία, οι οποίες πολύ εύκολα θα πλήρωναν και πολύ περισσότερα από τα 2 εκατομμύρια ευρώ για να τον εμβολιάσουν. Μιχάλη, επειδή οπότε, ναι, και πες. Οπότε θα πρέπει να περιμένουμε. Ο Κλάισον είναι εξτρέμ. Νομίζω ότι ο Ολυμπιακός και με τον Κλάισον μιλάει, αλλά δεν ξέρω αν είναι στο σημείο, αν έχει φτάσει στο σημείο να κάνει πρόταση ή αν έχει και κάποια εξάρτηση όλο αυτό σε σχέση με την απόφαση του Καμπελά. Αν δηλαδή ο Ολυμπιακός δεν τους θέλει και τους δύο, θέλει έναν από τους δύο και τους θέλει με αυτή τη σειρά προτεραιότητας. Πρώτα Καμπελά και αν μας πει όχι, μετά Κλάισον. Ναι. Επειδή σε 3 λεπτά πρέπει να κλείσουμε και θα ακολουθήσουν Τσιγκάρας και Λουτσέσκου, η απουσία της τελευταίας στιγμής για τον ΠΑΟΚ, αυτή του Καντουρί, δηλαδή είναι σημείο αναφοράς, δηλαδή πιστεύεις ότι ήταν σε αυτό το παιχνίδι με δεδομένες τις απουσίες των δύο πρωτοκλασσάτων, ας πούμε, του Ζίχοβιτς και του Κούρτιτς, είναι σοβαρή απουσία για τον ΠΑΟΚ ο Καντουρί, ναι, για το αυριανό παιχνίδι? Ναι, ναι, είναι πολύ κακό μαντάτο. Είναι πολύ κακό μαντάτο πέρα από την αγωνιστική απώλεια και ξέρεις, ο ΠΑΟΚ στο μάτς χρειάζεται και έμπειρους και μπαρντοκαμνισμένους και ποδοσφαιριστές με χαρακτήρα και του λείπουν τέτοιοι και ο Ελκαντουρί είναι ένας τέτοιος, θα του λείψει πολύ ακόμα και αν δεν ξεκίνησε στη βασική δεκάδα, θα μπορούσε να δώσει πάρα πολλές λύσεις σε διάφορα ζητήματα που έχει στο μάτς αυτό λόγω των ελλείψεων, θα μπορούσε να παίξει στα άκρα αλλάζοντας τον Μπίσεσβα αλλά δεν ξεκινούσε βασικός, αλλάζοντας τον Μητρίτσα αν δεν ξεκινούσε βασικός, θα μπορούσε να παίξει πίσω από το φορ, πηγαίνοντας ο Αγκούστο πιο πίσω για να παίξει στο 8 εκεί που θα λείπει ο Κούρτιτς, θα μπορούσε στην ανάγκη να επιστρέψει ο μάτς στο μάτς ο ΠΑΟΚ αν έχανε να μπει και να παίξει στο 8 εκεί που παίζει ο Κούρτιτς. Ήταν ένας προσφυγητής που θα δούνε πάρα πολλές λύσεις του Λουτσέσκου και πολλές επιλογές επαναλαμβάνω ακόμα και αν δεν ξεκινούσε στη βασική εντεκάδα. Τώρα δεν την έχει αυτή την επιλογή και είναι πολύ κρίμα. Το λες και λίγο τώρα μια ίωση, ας πούμε, να είναι αυτή που θα τον κρατήσει έξω από ένα τέτοιο μάτς, γιατί αν ήταν για κάποιος τραυματισμός θα έλεγα αυτό το παιδί έχει και ευπάθεια, το ήξερε ο ΠΑΟΚ, έχει μάθει να ζει με αυτό. Αλλά εδώ δεν είναι τραυματισμός, είναι μια ίωση. Είναι πολύ μεγάλη, πολύ μεγάλη απώλεια. Από τις μεγαλύτερες που θα μπορούσε να έχει ο ΠΑΟΚ τη δεδομένη χρονική στιγμή και με τις δεδομένες απουσίες που είχε για το συγκεκριμένο παιχνίδι. Το αφαιρεί από το μάτς την πιο αξιόπιστη λύση στο να ανακατέψει την τράπουλα με οποιονδήποτε τρόπο προπονητής του. Έτσι είναι. Λοιπόν, Μιχάλη, ευχαριστούμε πολύ για το... Καλή συνέχεια, καλή συνέχεια. Να είστε καλά.